Όπως έχεις καταλάβει από τον τίτλο του βίντεο και από τους τίτλους της αρχής, αυτή εδώ είναι η πρώτη ηλιοστάλαχτη μονομαχιούλα. Με λίγα λόγια, αυτό που θα συμβεί είναι το εξής. Έχουμε 5 καλημεροκαφέδες να παρουσιάσουμε σε αυτό το βίντεο. Είναι κάτι σαν τους συνεργατικούς καλημεροκαφέδες, μόνο που αυτή τη φορά υπάρχει μόνο ένας δημιουργός σε αυτό το βίντεο, εκτός από μένα φυσικά. Διευκρίνηση πριν ξεκινήσουμε με το βίντεο. Ο νότης στον οποίο αναφέρεται ο τίτλος δεν είναι ο Νότης Σφακιανάκης. Αν μπήκες σε αυτό το βίντεο ψάχνοντας για τον αγαπημένο σου ναζιστή διασκεδαστή, μπορείς να συνεχίσεις την έρευνά σου κάπου αλλού. Αυτό που συνέβη τώρα είναι το εξής. Διάλεξα 4 καλημεροκαφέδες, διάλεξε και ο Νότης, ο σημερινός μου και πρώτος αντίπαλος, άλλον έναν, και μετά καθίσαμε και φτιάξαμε ένα κειμενάκι για τον καθένα, καθώς και το βίντεο. Ο Νότης μου έχει στείλει τα μέρη του, τώρα γυρίζω και εγώ τα δικά μου και θα μονομαχήσουμε. Τώρα για τις πρώτες 5 μέρες, μόλις βγει το βίντεο αυτό της ηλιοστάλαχτης μονομαχιούλας, σε κάθε καλημεροκαφέ θα υπάρχει ψηφοφορία. Θα μπορείς να τη δεις πάνω δεξιά στην οθόνη σου στο YouTube, κάπου εδώ πέρα λογικά, και θα μπορείς να ψηφίσεις εσύ που βλέπεις ποιος το είπε καλύτερα. Εγώ, ο Νότης και οι δύο, κανένας από τους δυο μας. Είναι δικό σου. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στη σελίδα στο Facebook, στο Αμοντάριστος Makes Videos. Επειδή δεν γίνεται να βγάζω ένα βίντεο ξεχωριστά και επειδή μπορεί να θέλω να γυρίσω πολλές μονομαχιούλες παράλληλα και δεν θα μπορώ να ανακοινώνω τους προηγούμενους νικητές επειδή δεν θα έχουν περάσει αρκετές μέρες. Γι' αυτό το λόγο η ανακοίνωση θα γίνεται στη σελίδα στο Facebook. Ο νικητής κερδίζει την εκτίμηση του κόσμου που τον ψήφισε και τον σεβασμό αυτόν που δεν τον ψήφισαν, ελπίζω, πιθανότατα. Δηλαδή, να παίξουμε έτσι σωστά, κυριλάτα, έτσι. Δεν είμαστε εμείς τίποτα οπαδοί, τίποτα ποδοσφαιρόφιλοι και τέτοια, έτσι. Και τώρα, ας ξεκινήσει η πρώτη μονομαχιούλα και νικητής ας βγει. Ούτε που ξέρω ποιος μπορεί να βγει νικητής μέσα από μια τέτοια κατάσταση. Ένα. Μην λέτε τα προβλήματά σας σε άλλους. Το 30% δεν νοιάζεται, ούτε καν ακούει. Και το υπόλοιπο 70% χαίρεται που τα έχεις. Φυσάει απόψε μοναξιά, κατανοώ πλήρως ότι έχεις 10 φίλους συνολικά. Οι 3 προφανώς και σε γράφουν στα αρχίδια τους και οι υπόλοιποι 7 χαίρονται με τα υπαρξιακά σου προβλήματα. Εμάς όμως γιατί μας νοιάζει αυτό? Και γιατί μόλις τώρα, τη στιγμή που λες δεν κάνει να λέμε τα προβλήματά μας αλλού, έγραψες πάνω σε μια εικόνα ένα δικό σου πρόβλημα? Δεν ξέρω αν πάνε και φτιάχνουν τους καλημεροκαφέδες τους όταν βρίσκονται σε θλιβερή κατάσταση ή αν είναι πάντα έτσι. Με τι ανθρώπους συναναστρέφεται κάποιος που το 30% αδιαφορεί για αυτόν και το άλλο 70% τον αντιπαθεί? Γιατί δεν αλλάζει παρέες να βρει την υγειά του? Πώς γίνεται να νομίζει ότι όλος ο κόσμος είναι έτσι και να μοιράζεται την αντίληψή του αυτή λες και είναι καμία αδιαμφισβήτητη γενική αλήθεια? Στο μεταξύ, ενδέχεται αυτοί οι άνθρωποι να διαφορούν και να χαίρονται για τα προβλήματα του φυσάει απόψε μοναξιά επειδή τους έχει ζαλίσει και τους μιλάει συνέχεια για προβλήματα και έχουν μπουχτίσει. Subscriber, viewer, να τα λες τα προβλήματά σου. Δεν είναι όλος ο κόσμος σαν τις παρέες του φυσάει απόψε μοναξιά, αν είναι δυνατόν. Ούτε σαν τον ίδιο τον φυσάει απόψε μοναξιά. 2. Ξεχάσαμε να συμπεριφερόμαστε, ξεχάσαμε να χαμογελάμε. Ξεχάσαμε να συστηνόμαστε και να συζητάμε. Είμαστε η γενιά των ανθρώπων με τα μόνιμα σκυμμένα κεφάλια πάνω από ένα φωτισμένο κινητό και μόνο διάβλο επικοινωνίας. Τα μηνύματα μεταξύ μας. Ξεχάσαμε να ζούμε, υποκρινόμαστε μόνο. Ξεχάσαμε την λέξη φιλότιμο, την λέξη μπέσα, την λέξη άντρας και γυναίκα. Η λέξη φορτωτική έγινε ρουτίνα. Ξεχάσαμε να ερωτευόμαστε, ρε. Ξεχάσαμε να είμαστε ρομαντικοί. Γιατί? Ξεχάσαμε να συμπεριφερόμαστε. Λογικό, ρε αλυτάκι, λογικό. Άμα ήξερες να συμπεριφέρεσαι, δεν θα ανέβαζες αυτό το έσχος στο διαδίκτυο για να το δουν οι αθώοι. Ξεχάσαμε να χαμογελάμε. Σε πληροφορώ πως όταν το διάβασα όλο αυτό, γέλασα πάρα πολύ. Ξεχάσαμε να συστηνόμαστε και να συζητάμε. Πού ζεις? Τελευταία φορά που είναι κάτι τέτοιο, ζούσαν στη γη και οι Νεάνδερταλ. Είμαστε γενιά των ανθρώπων με τα μόνιμα σκυμμένα κεφάλια πάνω από ένα φωτισμένο κινητό και μόνο διάβλο επικοινωνίας τα μηνύματα μεταξύ μας. Γιατί κατηγορείς τη γενιά μας, ρεαλιτάκι? Γιατί? Εμείς φταίμε αν ο Θείον Greyjoy σκότωσε όλα τα κοράκια? Δεν σε καταλαβαίνω. Ξεχάσαμε να ζούμε, υποκρινόμαστε μόνο. Ρε αλυτάκι, όλα αυτά τα post, όλα αυτά τα στιχάκια που ανεβάζεις κάθε μέρα δεν έδωσαν νόημα στη ζωή σου? Ένα μικρό νόημα έστω. Ξεχάσαμε τη λέξη φιλότιμο, τη λέξη μπέσα,
Πού είναι ο Κούγιας να σας βάλει όλους μέσα? Την λέξη άντρας και γυναίκα. Όπα. Εμείς γελάμε, αλλά μήπως είναι σοβαρό? Ξέχασες και τα δύο βασικά φύλλα. Μήπως χρειάζεσαι κάποιο είδους βοήθειας? Η λέξη φορτωτική έγινε ρουτίνα όμως. Σε πληροφορώ πως όχι. Εγώ προτού ξεκινήσω το γύρασμα, την γκούγκλαρα κιόλας. Ξεχάσαμε να ευρωτευόμαστε, ρε. Ξεχάσαμε να είμαστε ρομαντικοί. Τι να σου πω. Εσύ ρε αλυτάκι, με αυτές τις μαλακίες που γράφεις, περιμένεις κάποιος να σε πλησιάσει και να σου πει κάνα δυο λογάκια, ωραία? Εγώ όχι. Γιατί? Γιατί η γάτα έχει ένα αυτί. Ρε κακομύρι, φουκαρά, κλαψιάρι, ανεπίτρεπτε τύπε. Είμαι μέσα στο λεωφορείο και βαριέμαι. Τι θα κάνω, θα κάθομαι να χαλβαδιάζω ανθρώπους? Θα άνοιξω το τηλέφωνο που έχω για κάτι ενδιαφέρον μέσα να δω. Και επικοινωνώ μια χαρά με άλλους ανθρώπους. Όταν είμαι μακριά, στέλνω μηνύματα. Αν είμαι κοντά και γουστάρω, πάλι θα στείλω μηνύματα. Έχεις ξεχάσει ένα σωρό πράγματα, αλλά η λέξη άντρας και γυναίκα. Επειδή άντρας και γυναίκα είναι μία λέξη. Πώς ακριβώς ξεχάστηκε? Τι είναι αυτό, διακριτικό, ομοφοβικό, τρανσφοβικό παράπονο? Και ποια λέξη φορτωτική έγινε ρουτίνα, ρε? Εγώ που διάολο βρίσκομαι και δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται? Εσύ που βλέπεις, έχεις παρατηρήσει τη λέξη φορτωτική να γίνεται ρουτίνα? Ξέχασες το φιλότιμο και την μπέσα. Δεν εκπλήσωμε, κύριε Αλυτάκη. Έχουμε δει αρκετές φορές πως κλέβεις δημιουργίες άλλων και τις παρουσιάζεις ως δικές σου, και μπορούμε να δούμε μερικά σχόλια στις βαθμολογίες σου, ειδικά στους άσους. Ναι, επειδή στα πεντάρια κάθονται και σε γλύφουν. Μερικές φορές τον γλύφουν και στους άσους. Του πατάνε άσο στη βαθμολογία και του γράφουν «Είναι η πιο ωραία σελίδα». Τέλος πάντων, εδώ έχουμε ένα κλασικό κατεβατό με διάφορα ξεκάρφατα μικρά παραπονάκια, που όποιος το δημοσιεύει αισθάνεται ένας ιδιαίτερα σκεπτόμενος τύπος, αλλά τελικά είναι απλώς ένας χαζοβιόλης που έχει στο ένα χέρι μια μπάλα και στο άλλο μια τρόμπα και γκρινιάζει που η μπάλα του είναι ξεφούσκωτη. Συμπεριφέρσου, χαμογέλα, συστήσου, συζήτα, κάνε όλα αυτά που η γενιά σου ξέχασε. Ξεχώρισε, γίνε αυτό που θέλεις να γίνουν όλοι αντί να γκρινιάζεις επειδή δεν είναι κανείς. Τρία. Πολλές φορές στα δύσκολα, ξένος το χέρι απλώνει, ενώ δικός σου άνθρωπος ούτε κοντοζυγώνει. Αυτό το ξένο χέρι που σε βοήθησε, μάλλον θα ήταν κανένας που δεν ήξερε τι μαλακίες ποστάρεις στο Facebook. Από την άλλη, ο δικός σου άνθρωπος που γνωρίζει ποιος είσαι, που γνωρίζει ότι είσαι αυτήν η νηφίτσα που κρύβεται πίσω από εκατοντάδες post στο Facebook, σαν αυτό που μόλις τώρα διαβάζω, είναι λογικό να μη σε έχει βοηθήσει. Κανένας που ξέρει ποιος είσαι δεν θα σε είχε βοηθήσει στις δύσκολες στιγμές σου. Και αυτό γιατί ο ξένος άνθρωπος δεν σε γνωρίζει, ενώ ο δικός σου άνθρωπος τελικά δεν είναι και τόσο δικός σου. Πιθανότατα του ζάλισες τον έρωτα με τα δύσκολά σου, ενώ στα δικά του δύσκολα ούτε που πλησίασες. Και ως κλασικός καλημέρα καφεδιάρης, ζητάς συνέχεια από άλλους να αποδεικνύουν ότι είναι δικοί σου άνθρωποι, χωρίς να έχεις παρόμοιες απαιτήσεις από τον εαυτό σου. Ποιος ξέρει τι πέρασε εξαιτίας σου για να αποφεύγει να κοντοζυγώσει? Αλλά βέβαια, δεν μπορείς να προσπαθήσεις λίγο να έρθεις στη θέση κάποιου άλλου? Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό όλων αυτών που γράφουν τέτοιες ηλιθιότητες. Σημαντικό, απαραίτητο προσόν για να πετύχεις στο μαγικό κόσμο των καλημεροκαφέδων. 4. Η ζωή είναι απλή. Όταν σου λείπει κάποιος, πάρε τηλέφωνο. Όταν θέλεις να σε καταλάβουν, εξήγησε. Αν έχεις απορία, ρώτησε. Αν δεν συμφωνείς, πες το ευγενικά. Αν θέλεις κάτι, ζήτησέ το. Ό,τι σε κάνει να χαμογελάς, κράτησε το. Αν έχεις άγχος, χαλάρωσε. Αν αγαπάς, να το λες. Η ζωή είναι απλή. Πρώτο λάθος ήδη, με 4 απλές λέξεις, κατέστρεψε στους σκόπους τόσων ανθρώπων που είτε πάλεψαν για την επιβίωση είτε για την επιτυχία, λέγοντάς τους «Αράξτε ρε μάγκες, η ζωή είναι απλή». Όταν σου λείπει κάποιος, πάρε τηλέφωνο. Admin, φαντάζομαι πως είσαι από αυτούς που λένε «Έλα Γιώργο, τι λέει, όλα καλά?» Κι εγώ. Να, πήρα αν θες να βγούμε καμιά βόλτα. Έχουμε καιρό να τα πούμε, μου έχεις λείψει κιόλας. Τι εννοείς ότι έχεις διάβασμα? Έλα ρε φίλε, λίγο χρόνο σου ζητάω κι εγώ. Δώσε μου λίγη σημασία από αυτήν που ζητάω. Όχι. Καλά. Άλλη φορά τα λέμε. Όταν θέλεις να σε καταλάβουν, εξήγησε. Φαντάζομαι τι φίλους έχεις ρε admin. Όχι μόνο δεν σε πλησιάζουν, δεν καταλαβαίνουν και τις μπούρδες που τους πουλάς. Αν έχεις απορία, ρώτησε. Πιο πριν είπες, αν θέλεις κάποιος να σε καταλάβει, τότε θα το εξηγήσεις. Για να σε αφήνει με την απορία και να θες να κάνεις και ερωτήσεις από πάνω, πάει να πει ότι δεν θέλει να καταλάβεις. Συγγνώμη, admin. Αν δεν συμφωνείς, πες το ευγενικά. Αν θέλεις κάτι, ζήτησέ το. Μπράβο, μαλάκα. Τώρα έκανες 2
απλούς τρόπους ευγένειας να φαίνονται σαν τόσο σοφά στη χάκια. Μπράβο, ό,τι σε κάνει να χαμογελάς, κράτησέ το. Θα εκτυπώσω μετά αυτή την εικόνα και θα την κρατήσω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο, το καλύτερο που έχω συναντήσει ως τώρα. Μπράβο. Αν έχεις άγχος, χαλάρωσε. Θέλω να δω τι θα πεις στα παιδιά σου όταν θα πάνε να γράψουν πανελλαδικές. Χαλάρωσε. Δεν νομίζω. Αν αγαπάς, να το λες. Αυτό είναι το τελευταίο που έχει αυτή η εικόνα και είναι και το πιο ωραίο. Αν αγαπάς, να το λες. Και μετά μην αναρωτιέσαι γιατί το μαράκι και οι φίλες της γελάνε όταν σε βλέπουν. Ρε φίλε, τόσο απλά είναι όλα, επειδή η επικοινωνία ανάμεσα σε ανθρώπους έχει να κάνει με δράση και αντίδραση. Αποκλειστικά, χωρίς το παραμικρό υπόβαθρο, χωρίς την παραμικρή ιστορία να κρύβεται πίσω από τις λέξεις, τις σκέψεις, τις πράξεις, τις συμπεριφορές. Όπου υπάρχει αγάπη, λέει, και ποτέ δεν σκέφτηκε για ποιο λόγο κάποιος δεν παίρνει τηλέφωνο την τύπισσα που του λείπει και τώρα είναι με τον καινούριο της γκόμενο ή εντελώς απλά δεν θέλει να τον δει. Όποιος το έγραψε αυτό το έκτρωμα δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο κάποιος που διαφωνεί με κάτι δεν εκφράζει τη διαφωνία του με ευγένεια. Δηλαδή θα μου λένε οι καραγκιόζηδες αστρολόγοι ότι αν είμαι γεννημένος στο δεύτερο δεκαήμερο θα πρέπει να προσέχω τα ατυχήματα και εγώ θα διαφωνώ ευγενικά και με κατανόηση. Θα είμαι αγχωμένος και απλώς θα χαλαρώνω με ένα κλικ. Τόσο απλό είναι. Άλλωστε τι είμαστε? Ρομπότ με τρίχες στα αυτιά. Ένα κουμπί και εκτελούμε λειτουργίες. 5. Μεγαλώσαμε με ψωμί, λάδι και αλάτι. Οι όμορφες εποχές μας. Ρε Άντμου, κάνεις λάθος. Δεν έχεις φάει ποτέ ψωμί με μαγιονέζα γαλοπούλα. Ρε μαλάκα, το ψωμί έχει ήδη αλάτι πάνω. Πας και ρίχνεις επιπλέον, λύσα το έκανες. Και πώς κατά συνδέεις τις όμορφες εποχές με ένα κομμάτι ψωμί με βρωμολάδι από πάνω? Και φυσικά για άλλη μια φορά θα δώσω την απλούστατη λύση που είναι και η πιο προφανής. Αγόρασε ψωμί, λάδια και αλάτια και πλακώσου να τα χλαπακιάσεις μέχρι να σκάσεις. Ψωμί και λάδι, λέει ρε μαλάκα. Και υγρά μπαταρίας και γράσο και κυροζίνη. Τρίψτα και πάνω σου να ομορφύνουν και τα μούτρα σου εκτός από τις εποχές σου. Εποχές σου. Εποχέστηκες. Και αυτή ήταν η πρώτη ηλιοστάλαχτη μονομαχιούλα. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, είμαι σίγουρος ότι το διασκεδάσαμε, τουλάχιστον εμείς οι δύο συμμετέχοντες. Ελπίζω και εσύ που είδες και ψήφισες. Και ας μην ξεχνάμε ότι σκοπός δεν είναι να βγάλουμε ένα μεγάλο νικητή, ο οποίος σίγουρα θα είμαι εγώ, αλλά να ακουστούν κι άλλες φωνές στο θεάρεστο αυτό και σημαντικό αγώνα εναντίον των καλημεροκαφέδων. Αν θέλεις να μονομαχήσουμε, ξέρεις που θα με βρεις. Γράψε μου και κανονίζουμε αμέσως τη μονομαχία. Καμία αίτηση δεν θα απορριφθεί, εκτός αν μαζευτούν υπερβολικά πολλές και δεν έχω χρόνο, ή εκτός αν ανεβάζεις υλικό εθνικιστικό, ομοφοβικό, υπερσυντηρητικό γενικώς και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες και μέσα στους καλημεροκαφέδες. Οπότε, αν ανεβάζεις τέτοια πράγματα, δεν ξέρω για ποιο λόγο θα ήθελες, ας πούμε, να κάνεις ένα βίντεο με καλημεροκαφέδες. Οπότε, εντάξει. Συνέχισε τη ζωή σου εσύ. Αλλά για σένα που θέλεις να συμμετάσχεις, ξέρεις που θα με βρεις. Δική σου η κίνηση τώρα, viewer και subscriber. Τέλειωσε η πρώτη μονομαχιούλα, μπορείς να ψηφίσεις, θα τα πούμε στην επόμενη ή στο επόμενο βίντεο. Ό,τι έρθει πρώτο. Γεια σου!